Νέα θύελλα αντιδράσεων ξεσηκώνει η εξιχνίαση της υπόθεσης απάτης σε βάρος ηλικιωμένης στα Χανιά με συμπροταγωνίστρια της σκοτεινής υπόθεσης, την προφυλακισμένη ιδιοκτήτρια του γυροκομείου Αγία Σκέπη. Η συνήγορος οικογενειών των γερόντων που έχασαν τη ζωή τους στο γυροκομείο Κολαστήριο, αλλά και της 70χρονης που εξαπατήθηκε χάνοντας όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, με ανακοίνωσή της θέτει εκ νέου αμήλικτα ερωτήματα. Για το πώς το αμαρτωλό γυροκομείο παραμένει ακόμη ενεργό, φιλοξενώντας ηλικιωμένους. Αμήλικτο τίθεται πλέον το ερώτημα, δεδομένης και της κατηγορίας που ήδη έχει απαγγελθεί κατά του Αντιπεριφερειάρχη, νυν και πρώην, για παράβαση καθήκοντος μεταξύ άλλων και την παράληψη σφράγισης. Γιατί μέχρι σήμερα η επίσημη ελληνική πολιτεία, δηλαδή η Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν εφαρμόζουν στην περίπτωση αυτής της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων την νομοθεσία. Ερώτημα που παραμένει εδώ και μήνες αναπάντητο, αφού είχε βρεθεί στο προσκήνιο και το Μάιο, όταν έγινε γνωστό ότι η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μετονομάστηκε για να συνεχίσει να λειτουργεί. Δεν είναι δυνατόν να έχουν κρυθεί ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τέλεση ανθρωποκτονιών, να έχουν προφυλακιστεί με αυτή την αιτιολογία και να τους επιτρέπεται να λειτουργούν τον ίδιο χώρο όπου φέρονται ότι τέλεσαν τις ανθρωποκτονίες μέσα από τη φυλακή δυνάμει πληρεξουσίου. Και οι παραβάσεις που σας ανέφερα, αυτές δεν δικαιολογούν ανακλήσεις. Και όλα αυτά περίπου 40 ημέρες πριν ξεκινήσει στο τριμελές πλημελιωδικείο Χανίων η δίκη 20 κατηγορουμένων της ιδιοκτήτριας γιατρών, νοσηλευτών, στελεχών των υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Χανίων, του πρώην και νυν Αντιπεριφερειάρχη, για πλημελήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις συνθήκες λειτουργίας του γυροκομείου και όχι τους θανάτους των ηλικιωμένων και τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί δεν ανακαλείται η άδεια λειτουργίας? Και γιατί είναι αυτό το βασικό επιχείρημα των κατηγορουμένων? Παντού, στα υπομνήματά τους, ισχυρίζονται. Εδώ δεν μας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τελέσει τα δικήματα που μας αποδίδονται? Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοίνωσε εχθές ότι εξιχνιάστηκε πλήρως μια υπόθεση που σχετίζεται άμεσα με τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Εκεί η 55χρονη ιδιοκτήτρια Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας και Συγκεσίων είχε φροντίσει να απομονώσει το σύζυγο μιας 70χρονης χανιώτισσας, η οποία είχε κάνει το λάθος να απευθυνθεί στο γραφείο ζητώντας να προσλάβει βοηθό, ώστε να υποστηρίξει τον κατάκητο σύζυγό της και το γιο της που πάσχει από νοητική στέρηση. Η 55χρονη που έχει προφυλακιστεί για πολλές ανάλογες απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στα Χανιά έκλεισε το γέροντα στην Αγία Σκέπη και μαζί με την ιδιοκτήτρια του γυροκομείου απαγόρευαν σε οποιονδήποτε να τον δει. Μπαινό βγαίνε με συμβολαιογράφο στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και κατασκεύασε βεβαιώσεις ότι ο γέροντας πάσχει από άνοια και σχιζοφρένεια. Με συνεργούς γιατρούς και ένα τοπογράφο όρισε ως νομικό συμπαραστάτη του γιου των ηλικιωμένων το δικό της γιο. Το κύκλωμα μαζί με μία ακόμη γυναίκα που παρέλαβε τις κάρτες του ηλικιωμένου ζευγαριού και άδειασε τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, ξεπούλησε τα περιουσιακά στοιχεία των γερόντων, αποκομίζοντας πάνω από 320.000 ευρώ.